Κυρίες και κύριοι, Θέκλα Πετρίδου, Θέκλα μου, καλησπέρα. Γεια σου, Κάλια μου. Χαίρετε και σε σένα και σε όλους τους φίλους εκεί στην Digital. Πώς είσαι, σε βλέπω στο στούντιο που κάνεις τα YouTube επεισόδια σου. Εδώ είμαι. Εδώ είναι η τεχνολογία μου για να βγαίνω. Εκεί σκέφτεσαι και την ώρα που τα κάνεις τα βίντεο ή μελετάς τα ούλα που πριν είσαι στα δομημένα, πρέπει να το πω τούτο, να το αναλύσω τούτο, να είσαι σημειώσεις, ας πούμε, μπροστά σου. Όλα μαζί. Προετοιμάζομαι, όπως προετοιμαζόμουν και για τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και το στοιχείο της έμπνευσης την ώρα που είσαι προσιλωμένος για να κάνεις τη βιντεοσκόπηση. Νομίζω το ξέρεις και εσύ αυτό. Ναι. Θα σου έχω μια μικρή έκπληξη. Oh. Είναι ένας άντρας που θέλει να σου μιλήσει εδώ δίπλα μου. Είσαι καλά. Λοΐζο μου, είσαι καλά, αγαπητοί μου, τι κάνεις. Είμαι πολύ πολύ καλά. Σε έχω πεθυμίσει. Είδες τι καλό σκηνοθέτη σου πληροδότησα, Κάλια. Είναι έτσι εγκέστη εμφάνιση του σήμερα, αλλά είναι απίστευτος. Είναι καταπληκτικός. Έχει τα φιλιά του. Συζητούσαμε το πριν ότι αγαπούμε σε πάρα πολλά ζωή, αλλά ξέρεις ότι τόσα χρόνια έκανα εγώ τη Θέκλα. Θέκλα μου, είδα γιατί εμέναν βασανίζει με πάρα πολλά διαβάζοντας τις ειδήσεις του τι γίνεται των τελευταίων εξάμηνων, ένιωσα ότι έγινε πολύ μπαμ με όλες τις ειδήσεις που μαθαίνουμε για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και ανησυχώ πάρα πολλά γιατί είμαι μια κοπέλα που αύριο μεθαύριο ένας τόσο ξέρει πότε ακριβώς, αλλά ναι. Μπορεί να κάνω και εγώ ένα μωρό και ανησυχεί με πάρα πολλά το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Και θέλω να σου πω ότι μετά που είδα το τελευταίο σου βίντεο πριν λίγες μέρες που ανέβασες, ξεκίνησα να παρατηρώ πράγματα σε καταστήματα παιχνιδιών, ξεκίνησα να παρατηρώ σε καταστήματα ρούχων, ότι θα πω έτσι μία να κάνω ένα sum up, ότι το θέμα του επεισοδίου σου ήταν το πώς γίνεται μέσα στο μυαλό ενός μωρού μπαίνουν κάποια πράγματα που εμείς μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι ασήμαντα, αλλά τούτο πράγμα δημιουργούν το χαρακτήρα του μωρού και μπορεί να τον κάνουν στο μέλλον να γίνει ένας άντρας όπως ήταν τούτοι οι άντρες που φτάσαν στα άκρα για να θεωρήσουν ότι να μεταφέρουν το μήνυμα τους, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας. Παρατήρησα στα καταστήματα ότι υπάρχει τα t-shirts των αγοριών με super heroes, τα t-shirts των κοριτσιών να είναι με λουλουδάκια. Θέλω να μου πεις, μετά από τούτο το θέμα που ανέβασες στο βίντεο, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει επίθεση όχι μόνο άντρα προς γυναίκα πλέον, υπάρχει και γυναίκα προς γυναίκα, παίρνοντας το πιο πρόσφατο. Και σήμερα κιόλας είναι επίκαιρο γιατί έχει παρουσιαστεί στο δικαστήριο η γυναίκα που έχει ομολογήσει για την επίθεση με βιτριόλη στην Ιωάννα Μπαλιοσπύρου και είναι πολύ τραγικά όλα αυτά. Η βία είναι και ανατριχιαστική και φοβιστική αλλά και οπωσδήποτε καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Η αλήθεια είναι πως ακόμη και το έγκλημα στο οποίο αναφερθήκαμε για την επίθεση με βιτριόλη και την απόπειρα ανθρωποκτονίας πρόκειται πάλι για απόπειρα γυναικοκτονίας. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες, μιλάμε για φόνους γυναικών που βασική αιτία του φόνου είναι το φύλο. Δηλαδή, σκοτώνω μία γυναίκα επειδή τη θεωρώ χτήμα μου. Επειδή θεωρώ ότι λόγω του φίλου της όφιλε να λειτουργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να μου ικανοποιήσει τις επιθυμίες μου, τα τερτύπια μου ή το οτιδήποτε αρνητικό θέλω εγώ να έχει αυτή η γυναίκα προς εμένα. Δηλαδή, αν πάμε στην πρόσφατη γυναικοκτονία στη Ρόδο, μιλάμε για μια περίπτωση η οποία δυστυχώς είναι κοινή, είναι συνηθισμένη, μια περίπτωση στην οποία ένας άντρας θεωρεί ότι εφόσον μία γυναίκα ήταν μαζί του για ένα αλφα χρονικό διάστημα, εφόσον μπήκε στο ρόλο της γυναίκας του, της ιερωμένης του, της φιλενάδας του, είναι υποχρεωμένη να παραμείνει εκεί και δεν δικαιούται κατά οποιανδήποτε στιγμή να αποφασίσει ότι εγώ δεν θέλω πλέον να μοιράζομαι τη ζωή μου με αυτόν τον άντρα. Και στην περίπτωση της επίθεσης με βιτριόλη μιλούμε για μία γυναίκα η οποία φωνεί
μια άλλη γυναίκα, θεωρεί ότι άλλη γυναίκα είναι η αιτία για την οποία δεν βρίσκεται με τον άνδρα μου επιθυμεί, οπότε βγάζει από τη μέση, επιχειρεί να βγάλει από τη μέση εκείνη τη γυναίκα και να βγάλει από τη μέση τη γυναικεία της ύπαρξη. Και μιλάμε οπωσδήποτε για δαιμονοποίηση της γυναικείας φύσης, για δαιμονοποίηση του γυναικείου ερωτισμού και της γυναικείας σεξουαλικότητας και για δαιμονοποίηση της γυναικείας ελευθερίας και γενικώς της ανθρώπινης ελευθερίας. Το πρόβλημα είναι ηθικό και πνευματικό. Κανείς δεν μας ανήκει και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να είναι μαζί μας αν δεν γουστάρει. Ναι. Μεγαλώνουμε σε αυτή την κοινωνία ανθρώπους. Θεωρούν ότι τους ανήκουν οι άλλοι άνθρωποι. Ναι, καλέ μου. Μιλούσαμε ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι κατάλαβα πλήρως τη θέση σου, τη θέση που είσαι ως ειδική. Το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι είναι ένα βίντεο στο οποίο στην ουσία διάβασε ένα κείμενο μας, το έχει στείλει μία φίλη του καναλιού, η οποία είναι νομικός κοινωνικός και διπλωμάτης στην Αμερική, η οποία έχει καταγράψει τις απόψεις της, οι οποίες είναι και δικές μου απόψεις, συμφωνώ με τις απόψεις της, σε σχέση με τη νομοθεσία, με την κοινωνιολογία και με την pop κουλτούρα, με την κοινωνική αφήγηση, και έχει αναφερθεί βεβαίως και στους ρόλους των φύλων όπως τους καθορίζει η κοινωνία, οι οποίοι μας παγιδεύουν και μας δυσκολεύουν να δούμε με ελευθερία τον εαυτό μας και τους άλλους. Θεκλά μου, μπορώ να καταλάβω μέσα από την ανάλυση του επεισοδίου σου που είπες, μπορώ να καταλάβω τι της κοινωνίας πράγματα μικρά καθημερινά μπορεί να μεγαλώσουν έναν άντρα που να φτάσει σε τούτο σημείο. Εν μπόρεσα καθόλου να έβρω έναν τρόπο να καταλάβω πως μια γυναίκα ήρθε σε τούτη θέση να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα. Θεωρείς ότι έχει κάτι στον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς οι γυναίκες που μας κάνει να είμαστε επιθετικές και εμείς οι ίδιες προς τις άλλες γυναίκες? Κοίταξε, το κομμάτι του κοινωνικού φύλου και τον τρόπο με τον οποίο, και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται το κοινωνικό φύλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι η μοναδική γενεσιουργός αιτία για τις γυναικοκτονίες σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν. Ναι. Όταν μιλάμε για επιθετικότητα και βία, έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, το θήτη ή τη θήτρια, αν μπορεί να λεχθεί αυτή η λέξη, ή τη θήτη, έναν πρόσωπο το οποίο δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βάζει την κριτική του σκέψη, ναι, δεν βάζει την καλλιέργεια που πιθανόν δεν έχει, δεν βάζει την κουλτούρα που προφανώς δεν έχει μπροστά, ούτως ώστε να σταματήσει τα άγρια πρωτόγωνα του ένστικτα. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι όταν θύμωναν σκότωναν ο ένας τον άλλο. Είχε να κάνει με την επιβίωση. Ναι. Μπορεί ναι μεν να γεννιούνται τα παιδιά στη σημερινή εποχή φέροντας έναν πρωτόγονο σώμα και φέροντας έναν πρωτόγονο DNA, ναι, όμως μέσα από τη διαπαιδαγώγηση, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από το σχολείο, μέσα από την παιδεία, μαθαίνουμε οι άνθρωποι να βάζουμε τέρμα, να σταματάμε τα πρωτόγωνα μας έστικτα. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θα πάμε να σκοτώσουμε κάποιον για να του πάρουμε το φαγητό του να το φάμε, ή με τον ίδιο τρόπο δεν θα διαπράξουμε μια ληστεία, με τον ίδιο τρόπο δεν θα σκοτώσουμε και έναν άνθρωπο, δεν θα επιτεθούμε σε έναν άνθρωπο επειδή δεν μας καλύπτει τις επιθυμίες μας, τις ανάγκες μας ή τα θέλω μας. Ναι. Υπάρχει το στοιχείο της παθολογίας, της ψυχοπαθολογίας, ναι, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή κάποιος δεν έχει κατάθλιψη και πάει και σκοτώνει. Δεν έχει άγχος και πάει και σκοτώνει. Δεν έχει φοβίες και πάει και σκοτώνει. Κάποιος είναι άνθρωπος χωρίς φιλότιμο, χωρίς ενσυναίσθηση. Είναι άνθρωπος προφανώς με διαταραγμένη προσωπικότητα που δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους, που δεν λυπάται τους άλλους ανθρώπους, που τα θέλει όλα δικά του, που λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό τρόπο, που εάν τυχόν έμπαινε στη διαδικασία να γίνει διάγνωση θα του έβγαζε μία ή και περισσότερες διαταραχές προσωπικότητας, όπως η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, όπως η
Η ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας είναι άτομα τα οποία δεν πάνε καλά, αλλά δεν πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Γιατί υπάρχει και ένα στίγμα προς τους ψυχικούς πάσχοντες, το οποίο είναι εντελώς λαθασμένο. Γιατί ότι αν κάποιος έχει κάποιο θέμα για το οποίο πάει στο ψυχολόγο ή στο ψυχίατρο, μπορεί να γίνει δολοφόνος. Σε καμία περίπτωση. Στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο πάνε τα θύματα των κακών ανθρώπων. Όταν μιλάμε για διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, τις συγκεκριμένες, μιλάμε για κακία. Δεν μιλάμε για αρρώστια, μιλάμε για κακία. Okay. Η οποία ταξινομείται ως διαταραχή προσωπικότητας. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό καλή αυτό. Που μέναν πλήρως. Ήμουν πολλά συγκεντρωμένη σε ό,τι λέξεις είπες. Όχι, επειδή χρησιμοποίησα κάποιους όρους της ψυχολογίας. Δεν μιλάμε για κάποιον που αρρωστά και επειδή αρρώστησε ψυχολογικά, βάζω εισαγωγικά των όρων, έκανε έναν έγκλημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν τέτοιο παλιό χαρακτήρα, ναι, που δεν λυπάται τους άλλους, που δεν αγαπάει τους άλλους και που σκέφτεται μόνο τα δικά του εγωιστικά κίνητρα. Μάλιστα. Τώρα, για τη γυναίκα ή για μια γυναίκα η οποία μπορεί να προβεί σε φόνο ή σε γυναικοκτονία, σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι δολοφόνοι. Φυσικά οι στατιστικές δείχνουν ότι οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες που μπορεί να είναι δολοφόνοι ή γυναικοκτόνοι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και πάλι έχει να κάνει με το ποιόν, το ηθικό ποιόν του ανθρώπου, με τη διαπαιδαγώγηση, και στη διαπαιδαγώγηση έχει να κάνει με το αν οι γονείς ενωρείς ανησυχήσουν που βλέπουν ότι έχουν έναν παιδάκι το οποίο δεν λυπάται τα άλλα παιδάκια, δεν έχει φιλότιμο, δεν έχει ενσυναίσθηση, yeah, δεν στενοχωριέται, αστενοχωρεί τους άλλους, δεν φοβάται, και να το πάρουν έγκαιρα για ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Δηλαδή πρέπει να πάει στο ψυχολόγο έναν παιδί που δεν έχει φιλότιμο, έναν παιδάκι. Ναι, γιατί τούτο μεγαλώνοντας φέρνει άλλα πράγματα. Μετά από τα τελευταία βίντεο που ξαναναφέρθηκες, νομίζω, για κάτι έτσι, τι ήταν τα σχόλια που επήρες, τι ήταν οι απαντήσεις, ας πούμε? Ξέρω ότι ήταν ένα μήνυμα, που δύο μηνύματα τουλάχιστον σε εκείνα αναφέρθηκες, που ήταν το κίνητρο να κάνεις το βίντεο, που είναι επίκαιρο, το πιο πρόσφατο, αλλά τι ήταν τα μηνύματα που έπιασες μετά? Κοιτάξτε, στο κανάλι μου στο YouTube, που μπορεί κάποιος να το βρει εύκολα πληκτρολογώντας το όνομά μου στο search της εφαρμογής της στο σελίδα στο YouTube, μπαίνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες από Κύπρο και Ελλάδα. Είναι περίπου 80% των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι γυναίκες και έναν 20% άνδρες. Στο κανάλι, οι άνθρωποι που σχολιάζουν είναι άνθρωποι που παρακολουθούν εδώ και καιρόν τα βίντεο. Οπότε έχουν μπει σε μια διαδικασία που αντιλαμβάνονται, ναι, κάποιους ψυχολογικούς και ψυχοεκπαιδευτικούς όρους. Και στο κανάλι μιλάμε πολύ συχνά για το φαινόμενο της συνεξάρτησης. Το φαινόμενο της συνεξάρτησης αφορά τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι κυρίως, συνήθως, λόγω του ότι έχουν μεγαλώσει χωρίς την απαιτούμενη αγάπη ή έχουν μεγαλώσει σε έναν περιβάλλον που δέχθηκαν βία, ψυχική ή σωματική, είναι και τα δύο ως παιδιά, ναι, μεγαλώνουν και εξελίσσονται ώστε να γίνονται άνθρωποι που αγαπούν υπερβολικά, που αγαπούν τους άλλους ακόμη και αν οι άλλοι δεν τους αγαπούν. Τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα είναι εκείνοι που θα φάνε τον φυσικό μπάτσο ή τον ψυχολογικό μπάτσο, και αντί να σηκωθούν να φύγουν, αντί να σηκώσουν κεφάλι, θα πιστέψουν ότι εγώ αγαπώ αυτόν τον άνδρα, εγώ αγαπώ αυτήν τη γυναίκα και θα προσπαθήσουν όλες μου τις δυνάμεις να τον κάνω καλά, να την κάνω καλά, να τον κάνω ανευτυχισμένο, να τον κάνω ανευτυχισμένο. Τα θύματα των κακοποιητών είναι συνεξαρτώμενα πρόσωπα. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία βάζουν την ευημερία των άλλων πάνω από τη δική τους ευημερία. Είναι και αυτό που λέγεται people pleasers, αυτοί που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους και δεν έχουν έγνοια να προστατεύσουν και να ευχαριστήσουν τον δικό τους εαυτό. Οπότε τα περισσότερα σχόλια κάτω από τα βίντεο είχαν να κάνουν με αυτόν ακριβώς το στοιχείο, ότι οφείλουμε όλοι μας, όσον ανακαλύπτουμε και παρατηρούμε στον εαυτό μας στοιχεία συνεξάρτησης, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να θεραπευτούμε από αυτήν την εντός εισαγωγικών αρρώστια της συνεξάρτησης. Γιατί αν για παράδειγμα μία κοπέλα η οποία γνωρίζει έναν τύπο που έχει βία χαρακτηριστικά δεν έχει συνεξάρτηση, από το πρώτο δεύτερο ραντεβού θα το παρατηρήσει, θα ενοχληθεί από τη βίαιη τάση και θα σηκωθεί να φύγει προτού συνδεθεί ιδιαιτέρως με εκείνον τον άνθρωπο και προτού ο κάθε προβληματικός
αποκτήσει στο μυαλό του μέσα δικαιώματα πάνω σε εκείνη τη γυναίκα, γιατί στην ουσία κανένα άντρα δεν έχει δικαιώματα πάνω σε καμία γυναίκα, καμία γυναίκα πάνω σε κανέναν άντρα, κανένα άνθρωπο πάνω σε άλλον άνθρωπο, ναι, σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή του. Δεν έχουμε δικαιώματα. Το μόνο που μπορεί να έχουμε είναι ευθύνε. Και ευθύνε απέναντι, για παράδειγμα, στα ανήλικα παιδιά μα. Όταν είπε ότι μπορεί να έχει ένα παιδί στο μέλλον και σου το εύχομαι κάλλια, με εφόσον το επιθυμεί, να αποκτήσει τα παιδιά θέλει και να χαρεί τη μητρότητα για να την απολαύσει. Όταν γεννούμε ένα παιδί, έχουμε υποχρέωση να μεγαλώσουμε σωστά εκείνον το παιδί και να του δώσουμε την αγάπη που δικαιούται και αξίζει, παρά δικαίωμα να ελέγχουμε τη ζωή εκείνου του ανθρώπου. Πόσο μάλλον στις ενήλικες σχέσεις. Ναι. Για παράδειγμα, και πάμε πίσω σε αυτό που σε συγκλώνησε και σέναν και εμένα και νομίζω όλους μας, την επίθεση με, βιτριόλι. Με το βιτριόλι. Ναι. Εμπόρω να το συλλάβει ο εγκέφαλος μου το πράγμα. Δηλαδή μιλούμε για μια αναρρωστημένη συνθήκη στην οποία εγώ είμαι ένα πρόσωπο το οποίο θέλω να έχω ένα συγκεκριμένο άνδρα στη ζωή μου, να είναι το τέρι μου εκείνος ο άνδρας ή να έχω ερωτική σχέση με εκείνον άνδρα, να κοιμάμαι με εκείνον τον άνδρα. Ναι. Αυτός ο άνδρας δεν θέλει να είναι μαζί μου, θέλει για παράδειγμα να απλώς να κάνουμε σεξ και να μην έχουμε σχέση, ή δεν θέλει ούτε σεξ να κάνουμε, δεν ξέρω τι μπορεί, δεν γνωρίζω τα specifics της ιστορίας, δεν με θέλει ή δεν είναι μαζί μου. Οπότε εγώ παθαίνω μια νεμόνη και θέλω αμέτη μου χαμέτη οπωσδήποτε να έχω εκείνον τον άνθρωπο και μπαίνω στη διαδικασία να παρακολουθώ, να κάνω stalking, να παρακολουθώ τις κινήσεις του, να παρακολουθώ με ποιες άλλες γυναίκες συνομιλεί, να παρακολουθώ που πηγαίνει, που έρχεται και να στοχοποιώ και εκείνον τον άνδρα, αλλά στοχοποιώ και τα πρόσωπα που μπορεί να είχαν έστω και μια περιστασιακή και ούτε ουσιαστική επαφή μαζί του, προκειμένου να βγάλω από τη μέση τους φανταστικούς μου αντιπάλους. Δηλαδή μιλούμε για παράνοια. Μια παρανοϊκή στάση. Δεν μπορώ να έχω μια συγκεκριμένη άποψη πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί ό,τι γνωρίζω είναι αυτά που διαβάζω, που διαβάζετε κι εσείς. Όταν τελειώσει η δίκη και έρθουν τα πρακτικά στη δημοσιότητα, δεν θα μπορούμε να έχουμε μια άποψη. Και οπωσδήποτε ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ένας ψυχίατρος, ένας κλινικός ψυχολόγος που μπορεί να τον ορίσει το δικαστήριο και να αξιολογήσει το πρόσωπο που έχει ομολογήσει την πράξη, τότε θα μπορεί να έχει μια πιο συγκεκριμένη άποψη. Όμως στα στάση ζωής, ότι επειδή εγώ εμένα μου έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι πρέπει να είμαι με εκείνον το πρόσωπο και πάση θυσία θέλω να είμαι, αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι. Και για τους άλλους και για μένα. Αλλά είναι επικίνδυνη στάση ζωής και πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να δέχονται και την απόρριψη, να δέχονται και το όχι, να αντιληφθούν ότι μπορεί τα άλλα παιδάκια να θέλουν να παίζουν μαζί μας, μπορεί να μην θέλουν να παίξουν μαζί μας τα άλλα παιδάκια και δικαιούνται να μην θέλουν να παίξουν μαζί μας και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω απόλυτα το πράγμα και νομίζω κάπως έτσι που ξεκίνησε η αιμονή της συγκεκριμένης της κοπελάς και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει άλλα τέτοια περιστατικά. Κάθε φορά το ίδιο λέμε και κάθε φορά μαθαίνουμε ακόμα κάτι και νομίζω ότι τώρα άρχισε να, πέρα από τις γυναίκες που τις άγγιζαν πάντα τούτα τα θέματα, άρχισα να παρατηρώ ότι πλέον μπορεί να πω για έναν καφέ και να βλέπω και άντρες να το συζητούν. Να αρχίσουν το πράγμα, μακάρι να μην χρειάζονταν τα ούλα για να ξεκινήσει το κίνημα, αλλά βλέπω ότι η δική μας αντιμετώπιση σαν γυναίκες και μέσα από τα social media και μέσα από διάφορα που γίνονται, καταφέραμε λίγο μια μικρή αλλαγή, θεωρώ, σιγά σιγά τουλάχιστον. Οπότε πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω κάθε φορά ότι θα έχει άλλο περιστατικό. Ο στόχος μας είναι να εντυπωθεί στο μυαλό όλων πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ελευθερίας και ο σεβασμός των άλλων προσώπων. Ναι, να αγαπώ τον εαυτό μου, ναι, να φροντίζω, να προστατεύω τον εαυτό μου, αλλά να σέβομαι και τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαστε μόνο εμείς πάνω στη γη, έχει και άλλους ανθρώπους πάνω στη γη. Και όπως θέλουμε να μας σέβονται οι άλλοι, έτσι τους σεβόμαστε και εμείς. Και χρειάζονται δύο πράγματα. Από τη μια, ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έχουν να κάνουν με παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι περιβάλλον παιδιών, ούτως ώστε να έχουμε έγνοια να μεγαλώνουμε παιδιά με φιλότιμο, με συνέστηση, σεβασμό και αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους και υγιήν αυτοεκτίμηση, όχι αρρωστημένη αλαζονία. Ναι. Και όχι δικαιωματισμό. Η έννοια του δικαιωματισμού, το self-entitlement, όπως λέγεται στα αγγλικά, είναι μια έννοια που έχει να κάνει με έναν παιδί, έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι όλα του ανήκουν. Και εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και εγώ θέλω κάτι, πρέπει να το έχω.
αυτό την αίσθηση του διακυματισμού να μην την καλλιεργούμε στα παιδιά και αν τη βλέπουμε να προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να το ξεπεράσουν παρά να τους το καλλιεργούμε, γιατί δυστυχώς πολλοί γονείς άθελά τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, λένε στα παιδιά τους είσαι το πιο όμορφο παιδί του κόσμου, είσαι πριγκίπισσα, είσαι ο πρίγκιπας, είσαι ο βασιλιάς. Και μετά, αν στην καθημερινότητα ενέρθει το πράγμα να ταυτοποιηθεί ξανά, δηλαδή άμα εγώ ξέρω ότι είμαι το πιο όμορφο παιδί, το πιο έξυπνο, και μετά βλέπω κάτι άλλο απέναντί μου, δεν ξέρω να το αντιμετωπίσω. Θεκλά μου, μπορώ να κάθομαι εδώ μέρα να το συζητούμε για ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Είσαι για μένα αυτήν τη στιγμή είσαι για μένα η καλύτερη YouTuber. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για όσα είπαμε, ναι, θα το ξανασυζητήσουμε να τύχει. Μακάρι να μην τύχει κάτι τέτοιο βέβαια. Μακάρι να το συζητήσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και όχι κάτω από, ναι, από τη σκιά αρνητικών γεγονότων και θλιβερών γεγονότων και επικίνδυνων γεγονότων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τηλεοπτική χρονιά, καλή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε φιλιά πολλά. Γεια σου. Γεια.